Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλή Κυριακή. Είναι ο καφές της Κυριακής. Το ραντεβού μας, το εβδομαδιαίο ραντεβού κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, είναι η ώρα που αναλύουμε τις διεθνείς εξελίξεις και την εξωτερική πολιτική της χώρας. Προσκεκλημένως σήμερα θα είναι ο πρώην Υπουργός και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθηγητής διεθνών σχέσεων, ο κ. Γιάννης Βαλινάκης, ο οποίος θα μας πει την άποψή του κυρίως για την εξωτερική πολιτική της χώρας, όχι μόνο στα λειτουργικά αλλά και γενικότερα. Και το πάνελ, Νίκος Κανέλλος, πρέσβης επιτιμή. Καλημέρα, 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 καλημέρα. Θράσος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, οικονομολόγος. Καλημέρα, κύριε Ευτυχίδη. Μετά από μια περιοδία στην Τουρκία και στις Βαλκανικές χώρες, θα έχει να μας πει διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα. Και Σταύρος Καλεντερίδης, συγγραφέας ενός ενδιαφέροντος ακόμη βιβλίου, Η ώρα των λύκων. Καλημέρα, καλό τάξιδο το βιβλίο σας, κύριε Καλεντερίδη. Είναι διεθνολόγος ο κύριος Καλεντερίδης. Θα ακούσουμε τις απόψεις τους. Θα ξεκινήσουμε τώρα με τον κύριο πρέσβη, μέχρι να είναι μαζί μας και ο κύριος Βαλινάκης σε λίγο, για να ακούσουμε πρώτα την άποψη του κύριου Βαλινάκη, να θέσουμε τις ερωτήσεις μας και θα συνεχίσουμε την υπόλοιπη ώρα με αναλύσεις που θα κάνει το πάνελ. Κύριε πρέσβη, σας ακούμε. Ωραία. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, στον Θράσο, στον κύριο Καλεντερίδη και στους τηλεθεατές μας. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να υπογραμμιστεί στο πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς είναι μια διαφορετική αντίληψη που εκφράστηκε από δύο πλευρές. Ο Μεν Νετανιάχου λέει ότι θα συνεχιστεί ο πόλεμος με όλα τα μέσα μέχρι τελικής πτώσεως της Χαμάς, αλλά και ότι δεν θα επιτραπεί να διοικηθεί από την Παλαιστινιακή Αρχή κανένα μέρος της περιοχής, δηλαδή δεν θα έχουμε επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση στην Γάζα, ενώ την ίδια μέρα η Καμάλα Χάρις, η αντιπρόεδρος της Αμερικής, έκανε μία δήλωση που νομίζω αντιστρατεύεται αυτήν τη δήλωση του Νετανιάχου, λέγοντας ότι θα πρέπει η Γάζα να διοικηθεί από Παλαιστινίους και ότι δεν θα πρέπει κατ' ουδένα τρόπο να εγκλειζωθεί ο πληθυσμός ο Παλαιστινιακός της περιοχής. Νομίζω ότι εδώ δημιουργούνται δύο διαστάσεις προοπτικών που δεν θα είναι άμεσης λειτουργικότητας. Τι εννοώ, ότι δηλαδή η αντιπρόεδρος, τον είπα, από τη μια πλευρά δίνει μια προοπτική προσπαθώντας να σταματήσει τις εχθροπραξίες, κάτι το οποίο δεν φαίνεται πιθανό να γίνει. Απ' την άλλη, ο Νετανιάχου επιμένει στην άποψη που εξέφρασε από την αρχή ότι δεν υπάρχει λύση στον πόλεμο εάν δεν ιτηθεί κατά κράτος η Χαμάς. Αυτό λοιπόν είναι το ένα ζήτημα και πάμε στο δεύτερο που για μένα είναι πολύ σημαντικό και που άπτεται των ελληνοτουρκικών συνομιλιών στις 7 Δεκεμβρίου. Είναι η πρόταση Χακάν για ένα καθεστώς εγγυήσεων στη σύραξη Ισραήλ-Χαμάς. Γιατί το θεωρώ ο σημαντικότερο από όλα τα άλλα? Γιατί εδώ εξασφαλίζει στους Τούρκους μία ευρεία πολιτική ανάμειξης και επιρροής στην περιοχή. Δηλαδή υλοποιεί κατά κάποιο τρόπο τον χαρακτήρα της ισχυράς περιφερειακής δύναμης και σέρνει έναν χορό που ξεκινάει μεν με την πρόταση Χακάν, αλλά δεν ξέρουμε πού θα τελειώσει. Ο Χακάν τι είπε? Είπε ότι θέτει το θέμα των εγγυήσεων σε όλους τους συνομιλητές του. Και ας μην αμφιβάλλουμε, το γνωρίζουμε, ότι συνομιλεί περίπου με 4-5 υπουργούς εξωτερικών κάθε μέρα. Εδώ το ενδιαφέρον είναι ότι η δήλωσή του για το ρόλο της Τουρκίας ως εγγυήτριας δύναμης στο Παλαιστινιακό κράτος, γιατί αυτή είναι η διαφορά, ο Χακάν κάνει την πρότασή του ώστε οι Τούρκοι να είναι εγγυητές για την Παλαιστίνη και καλεί άλλα μέρη, άλλα κράτη της περιοχής όμως,
να είναι εγγυητές για το Ισραήλ. Η όλη ιστορία θυμίζει 59. Είναι σίγουρο ότι εμπνεύστηκε από το καθεστώς των εγγύησεων για την Κύπρο. Επίσης επικίνδυνο για μας. Και ας μην ξεχνάμε ότι την τελευταία τουλάχιστον πενταετία, για να μην πω παραπάνω, οι ελληνικές κυβερνήσεις προσπαθούσαν να χτυπήσουν τη Συμφωνία των Εγγύησεων. Ούτως ή άλλως πάντως πρόκειται για μια έξυπνη κίνηση από πλευράς των Τούρκων. Στο Παρίσι είχαμε την δολοφονία ενός Γερμανού πολίτη και δύο Γάλλων πολιτών, από κάποιον ο οποίος, όπως φαίνεται, τον παρακολουθούσαν οι γαλλικές αρχές. Είχε φυλακιστεί μάλιστα ένα νεαρό παιδί 27 ετών. Φαίνεται να περιπλέκεται η κατάσταση με τις αντιδράσεις των Παλαιστινίων γενικά, αλλά επίσης ήθελα να κλείσω λέγοντας στα διεθνή την άποψη και την απόλυτη συμφωνία ενός από τους μεγαλύτερους Γερμανούς βιομηχάνους, του Μίλλερ, ο οποίος δήλωσε ότι συμπλέει με το AfD. Το AfD είναι ένα ακροδεξιό κόμμα της εθνικιστικής δεξιάς στην Γαλλία και πρώτη φορά έχουμε μια καθαρή δήλωση ενός από τους μεγαλύτερους Γερμανούς επιχειρηματίες και βιομηχάνους υπέρ του AfD, του οποίου ηγείται μια γυναίκα που ζει στην Ελβετία. Για το θέμα Μπελέρη δεν βλέπω ότι οδηγούμαστε σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Παρά τα όσα λέγονται, παρά το μπλοκάρισμα, παρά τα όσα αδίποτε γίνονται από ελληνικής πλευράς, νομίζω ότι αυτό που ψάχνουν εναγωνίως να βρουν είναι ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του. Λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά η δική μου ανάγνωση των εσωτερικών θεμάτων στην Αλβανία δεν βλέπει καμία υποχώρηση από πλευράς των Αλβανών. Αυτά ήθελα να πω και επιφυλάσσουμε όταν θα μπει και ο κύριος Βαλινάκης να κάνουμε μία κουβέντα με δύο ερωτήσεις που θέλω να του θέσω για την συνάντηση της 7ης Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Να είστε καλά. Ο κύριος Ευτυχίδης. Κύριε Ευτυχίδη, σας ακούμε. Καλημέρα σας. Για μένα το θέμα που θα κυριαρχεί αυτή την εβδομάδα είναι φυσικά η συνάντηση και η επίσκεψη Ερντογκάν και η συνάντηση του με τον κύριο Μητσοτάκη. Φυσικά δεν αναμένω να προκύψει οτιδήποτε καλό για τη χώρα μας από αυτή τη συνάντηση, μια που ουσιαστικά μπαίνουμε σε ένα διάλογο στον οποίο δεν υπάρχουν αιτήματα από ελληνικής πλευράς. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει γενικά ένας διάλογος. Είμαστε γειτονικές χώρες, αλλά πρακτικά καλούμαστε να συζητήσουμε θέματα τα οποία θέτει η Τουρκία και όχι εμείς. Αυτά που θέτουμε συνήθως εμείς είναι δευτερεύουσα σημασίας, είναι παράδειγμα η καθυστέρηση διορισμών καθηγητών στα μειονοτικά μας σχολεία σε ό,τι έχει απομείνει στην Κωνσταντινούπολη, ενώ η Τουρκία συνεχίζει να θέτει θέματα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για αυτήν. Δεν μπορεί να υπάρξει κατά την εκτίμησή μου διάλογος όσο υπάρχει το κάζους Μπέλη, όσο υπάρχει η γαλάζια πατρίδα, όσο υπάρχουν οι τουρκικές διεκδικήσεις και απαιτήσεις παράλογες όσον αφορούν τη μειονότητα στη Θράκη, όσο υπάρχει το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, όσο υπάρχει κατοχή στην Κύπρο. Επιμένουμε βέβαια να συνεχίζουμε να προσπαθούμε ή αν θέλετε η άποψή μου είναι ακόμη πιο ξεκάθαρη ότι μας επιβάλλεται ο διάλογος γιατί το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να έχουν μια πολύ συγκεκριμένη
και πολύ σταθερή νοτιοανατολική πτέρυγα στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι ίσως που οδηγεί και στην ανοχή των όσων κάνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Δηλαδή και τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχει τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Κίνα, τους ακροβατισμούς της σχετικά με τη Γάζα και ό,τι συμβαίνει εκεί. Το δεύτερο θέμα παραμένει μεγάλο θέμα. Έχω παρατηρήσει ότι όταν σβήνουν τα φώτα από κάποια είδηση, η είδηση εξαφανίζεται και φοβάμαι ότι σύντομα θα δούμε να σβήνουν τα φώτα και στον πόλεμο στη Γάζα. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί της Γάζας. Για άλλη μια φορά το Ισραήλ χτύπησε προσφυγικό καταβλισμό. Χθες το βράδυ είχαμε 15 νεκρούς στην Θεϊράτ. Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται και αναρωτιέμαι μέχρι πότε θα υπάρχει αυτή η παράλογη ανοχή στην ανθρωπιστική καταστροφή που παρατηρείται αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Ήδη και η επίσημη κυβέρνηση των Παλαιστινίων, η κοινά αποδεχτή από τη Δύση, θα πω, ο Μαχμούντ Αμπάς ζήτησαν από τον ΟΗΕ να ασχοληθεί και να εξετάσει το ενδεχόμενο γενοκτονίας των Παλαιστινίων από πλευράς Ισραηλινών. Είναι μια κατάσταση η οποία συνεχίζεται και δυστυχώς η ανοχή μας, η ανοχή που εκφράζεται με τη θέση περί ανθρωπιστικού δικαίου, το οποίο όμως δεν έχουμε βάλει σαφή όρια και όχι εξετάζουμε ακόμη αν υπάρχει παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου μετά από 14.000 νεκρούς, είναι τραγική. Δυστυχώς βλέπουμε ότι το Ισραήλ έχει ήδη εκφράσει μια θέση ότι δεν θα κρατήσει τη Γάζα, δεν θέλει να έχει στρατό μέσα στη Γάζα. Μιλάει για μια buffer zone, για μια ζώνη νεκρή μεταξύ των συνόρων του και της Γάζας, πράγμα που σημαίνει ότι 2.000.000 άνθρωποι που ζουν αυτή τη στιγμή, 2.300.000 άνθρωποι που ζουν αυτή τη στιγμή στην πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή του κόσμου, θα βρεθούν να ζουν ακόμη πιο στιμωγμένοι, ακόμη με πιο χειρότερες συνθήκες μέσα στη Γάζα. Όπως είπα και πριν, όταν σβήνουν τα φώτα, συνήθως σταματώνει η πόλεμη. Αλλά δεν είναι έτσι. Στην πράξη, οι πόλεμοι στην περιοχή μας συνεχίζονται. Έχουμε το Σουδάν. Το θυμάστε το Σουδάν. Η αιματοχυσία συνεχίζεται και δεν έχει λήξει με την αποχώρηση των δυτικών που βρίσκονταν εκεί. Υπάρχει Ουκρανία, όπου λόγω του καιρού έχουμε φτάσει πλέον σε μια περίοδο μάχης χαρακομμάτων, αλλά για πρώτη φορά στην Ουκρανία βλέπουμε να υπάρχουν και αφισβητήσεις προς το πρόσωπο του Προέδρου Ζελένσκι. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τη σύνοδο του ΟΣΕ στα Σκόπια. Ξέρετε ότι στον ΟΣΕ η Προεδρία αναλάστηκε ένα εξάμεινο και για πρώτη φορά μετά από την έναρξη του πολέμου συμμετείχε και η Ρωσία και μάλιστα ο ίδιος Λαυρόφ. Φυσικά υπήρχαν πάρα πολλές χώρες, αρκετές χώρες που αποχώρησαν κατά την ομιλία του, κάποιες που δεν προσήλθαν καθόλου στη Σύνοδο, όπως η Βαλτική και η Ουκρανία. Και φυσικά για άλλη μια φορά ο Λαυρόφ επανέλαβε και κατηγόρησε τη Δύση για ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Ρωσία που κατήχε θέσεις στη Διεθνή Χημική Ένωση δεν έχει πλέον θέση στο Προεδρείο της Διεθνούς Χημικής Ένωσης, όπως και στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, μετά από απέτηση της Ουκρανίας και του Γραφείου του Προέδρου, δεν υπάρχει θέση για τη Ρωσία στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς αυτού Οργανισμού. Αυτές είναι οι κύριες εξελίξεις κατά αυτή την περίοδο. Οι πόλεμοι συνεχίζονται, οι άνθρωποι συνεχίζουν να ποθαίνουν. Η Ευρώπη εμφανίζεται για άλλη μια φορά αδύναμη, μια που δεν μπορεί να καθορίσει μια κοινή πολιτική σε όλα τα ζητήματα. Είναι μόνο η πόλεμη, είναι το μεταναστευτικό, το προσφυγικό, είναι η οικονομική της πολιτική, είναι η πολιτική της στην ενέργεια και φυσικά παρατηρούμε για άλλη μια φορά την αδυναμία των διεθνών οργανισμών και κυρία του ΟΗΕ να επιβάλλει τις απόψεις και τις αποφάσεις του. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ, κύριε Φτυχίδη. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα να συνδεθούμε με τον κύριο Βαλινάκη. Δεν θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βαλινάκη. Θα κάνουμε τις αναλύσεις ως πάνελ εμείς και νομίζω έχουμε να πούμε σημαντικά πράγματα. Να ακούσουμε και τον κύριο Καλεντερίδη. Θα κάνω και εγώ ένα σχολιασμό μετά, γιατί σε προηγούμενες εκπομπές, καθώς παρακολουθώ
όχι όσο ο κύριος Ευτυχίδης, αλλά και εγώ το Ουκρανικό. Του έχω πει επανειλημμένως ότι ο πόλεμος τελείωσε. Ο κύριος Ευτυχίδης μας έλεγε όχι, ο πόλεμος δεν τελείωσε. Άρχισαν οι συνομιλίες μεταξύ των αρχηγών ΓΕΘΑ Ουκρανίας και Ρωσίας. Όλα τα διεθνή δημοσιεύματα διαμορφώνουν το κλίμα ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει και το θέμα είναι πώς θα το πούν στο Ζελένσκι. Κύριε Σαββίδη, ο πόλεμος συνεχίζεται και νεκροί υπάρχουν και σήμερα. Βομβαρδισμοί υπάρχουν, νεκροί υπάρχουν. Όπως τα λέμε, αν συνεχίζεται, δεν είναι άλλο ο πόλεμος, άλλο οι μάχες. Εσείς αναφέρεστε στις μάχες, εγώ αναφέρομαι στον πόλεμο. Ο πόλεμος είναι γενική εικόνα. Ότι, εν πάση περιπτώσει, οι Αμερικανοί και οι Δυτικοί έχουν αποφασίσει ότι κάτι θα εκχωρήσουν στη Ρωσία. Για να σταματήσει όλη αυτή η διαδικασία. Προς το παρόν δεν φαίνεται αυτό, κύριε Σαββίδη. Είναι λάθος. Όσο περνάει ο καιρός και πάμε στις αμερικανικές εκλογές, οι Αμερικανοί δεν θέλουν να έχουν ένα τέτοιο ανοιχτό μέτωπο. Ένα αυτό. Και το δεύτερο που δεν θέλουν οι Αμερικανοί και μας ευνοεί και εμάς, είναι να αυξηθεί και η τιμή του πετρελαίου. Διότι... Αυτό κύριε Σαββίδη, συγγνώμη, αλλά είναι άποψή σας. Γιατί ούτε οι χρηματοδοτήσεις έχουν σταματήσει. Όλη την άποψή μας λέμε, κύριε Ευτυχίδη. Ούτε οι χρηματοδοτήσεις έχουν σταματήσει προς την Ουκρανία, ούτε η παροχή εκπλουσμών, ούτε οι μάχες φυσικά. Το ότι είναι χειμώνας και δεν υπάρχουν εν εξελίξει μεγάλες επιχειρήσεις δεν σημαίνει ότι τελείωσε ο πόλεμος. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω τι σας οδηγεί να πιάσετε. Θα κάνω και εγώ μετά ένα σχόλιο. Κύριε Καλεντερίδη, πείτε μας και μερικά πράγματα πέραν από την αποτίμηση της επικαιρότητας και για το βιβλίο σας «Η ώρα των λύκων». Ασχολείστε κυρίως με τον κατευνασμό τον Κεμάλ. Του Κεμάλ, του Χίτλερ και του Μουσολίνη από τους συμμάχους. Το σημαντικότερο από αυτά που ξέρουμε εμείς ως κατευνασμό είναι αυτό που έκανε ο Τσάμπερλεν με τον Χίτλερ. Αυτό εννοούμε κατευνασμό, το οποίο ήταν μια τραγική κατάσταση. Για να σας ακούσουμε και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις κατευνασμού, αν θέλετε. Αλλά πρώτα κάντε μας και μια αποτίμηση έτσι, για ένα σχολιασμό της επικαιρότητας. Βεβαίως. Να ξεκινήσω, αν θέλετε, από την. Καταρχάς, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να ξεκινήσω από την μπάσα για το Ουκρανικό. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα δημοσιεύματα τα τελευταία, των τελευταίων ημερών, ιδίως των Αγγλοσαξώνων. Για παράδειγμα, αναφέρομαι στο δημοσίευμα του Economist, όπου εκεί είδαμε για πρώτη φορά τίτλους πως πράγματι ο Πούτιν κερδίζει τον πόλεμο. Και προφανώς δεν έχει μιλήσει για την οριστική νίκη της Ρωσίας, αλλά κρούν τον κόσμο του κινδύνου, διαβλέπουν μια σαφέστατη ήττα της Ουκρανίας και του Ζελένσκι και πολιτικά, όπως ανέφερε ο κ. Ευτυχίδης, και καλούν τη Δύση, να συγκεκριμένα την Ευρώπη, βλέποντας ακριβώς ότι για λόγους εσωστρέφειας και οικονομικής, αν θέλετε, ισορροπίας, που ακόμα και τώρα προσπαθεί ο Μπάιντεν να βρει τα 60 δισεκατομμύρια στο Κογκρέσο και δεν του βγαίνουν τα νούμερα για την αποστολή βοήθειας στην Ουκρανία. Καλεί λοιπόν ο Economist την Ευρώπη να αναλάβει αυτό το βαρύ φορτίο, να σφίξουμε το ζωνάρι. Ιδάλλως, όπως αναφέρει, πράγματι θα βγει νικητής ο Πούτιν. Μας καλεί δηλαδή οι βιομηχανίες της Ευρώπης και οι οικονομίες μας να στηρίξουν αυτό το κενό. Παρόλο που ο ίδιος ο Economist παραδέχεται ότι και με την παρουσία της Ουγγαρίας, για παράδειγμα, που έχει ασκήσει βέτο, και με την οικονομική δυστοκία στην Γερμανία στον προϋπολογισμό της, είναι πολύ δύσκολο αυτό το σενάριο. Άρα πράγματι εδώ βλέπουμε ότι σκιαγραφείται αυτό το οριστικό τέλος, γιατί δεν υπάρχει κάποιος να θελήσει να σηκώσει το τίμημα. Την ίδια ώρα προφανώς που η Ρωσία φαίνεται ενδυναμωμένη. Κοιτούσα πριν από λίγο την τιμή του πετρελαίου των ουράλιων ορών, η οποία έχει 10% αύξηση από την αρχή του 2023, το οποίο από ό,τι φαίνεται εδώ δεν μπόρεσαν οι Δυτικοί με τις κυρώσεις να πληγώσουν τη Ρωσία. Πιο πολύ ήταν μια αυτοκτονία, αν θέλετε, διακυρώσεων, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, το θέμα των ημερών, το θέμα της Γάζας, νομίζω ότι είναι άκρως ανησυχητικό αυτό το ζήτημα περί ουδέτερης ζώνης, η ουδέτερη ζώνη θα είναι όντως 2 χιλιόμετρα από τα ανατολικά, και εκεί διαμένουν 1 εκατομμύριο άνθρωποι, οι οποίοι θα χάσουν τα σπίτια τους μονίμως, δηλαδή διαπαντός. Δεν πρόκειται για κάποια εκένωση, πρόκειται για μια μόνιμη κατάσταση. Επίσης, έχει ξεκινήσει και η εκένωση περιοχών, νοτίων περιοχών στο Χαν Γιούνις. Η μισή πόλη ουσιαστικά θα εκενωθεί, η οποία είναι η μεγαλύτερη πόλη της Νότιας Λωρίδας. Κάτι το οποίο, αν το συνθέσουμε και αν πράγματι μιλήσουμε για μια μόνιμη κατάσταση την επομένη του πολέμου, σε αυτό το πλαίσιο δηλαδή, πράγματι θα πρόκειται για μια πρακτική εθνοκάθαρσης, να καθαριστούν οι Παλαιστινοί από τις περιοχές αυτές, έτσι ώστε να ενισχυθεί η Ισραηλινή ασφάλεια.
εύκολα διαρωτάται κανείς, αν πράγματι χρειάζεται μια ζώνη ασφαλείας, θα μπορούσε αυτή η ζώνη ασφαλείας να είναι στην Ισραηλινή πλευρά και όχι να χαθούν επιπλέον περιοχές από, από την Παλαιστίνη. Αυτό προφανώς ενισχύει πολιτικά τη Χαμάς στον Παλαιστινιακό λαό και βλέπουμε τους Αμερικανούς να προσπαθούν να θέσουν το ζήτημα αυτό στους Ισραηλινούς ομολόγους τους, ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα των πολιτών στην περιοχή και το κατά πόσο μπορούμε να τους κερδίσουμε. Είπε ο Υπουργός Άμυνας, ο Λόιντ Όστιν, ο Αμερικανός, ότι εάν αποξενώσουμε εντελώς τους πολίτες, η τακτική νίκη εναντίον της Χαμάς θα οδηγηθεί, θα καταλήξει σε στρατηγική ήττα, η οποία Χαμάς, αυτό πρέπει να αναφερθεί νομίζω, είναι ακόμα ενεργή. Χθες το βράδυ είχαμε 40 ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ και στο Πελαβίδο ακούστηκαν σιρήνες και οι 10 εξ αυτών ήταν από τη Βόρεια Γάζα, το οποίο είναι μια καταστροφή και επικοινωνιακή καταστροφή για τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ. Πώς γίνεται να ελέγχεται η Βόρεια Γάζα και να εξαπολύονται 10 ρουκέτες από τη Χαμάς εκεί. Τώρα ένα μικρό σχόλιο για τα ενεργητικά. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να, πριν το αναλύσουμε περαιτέρω, να εντάξουμε και την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αγγλία. Νομίζω ότι υπήρξε η πρόθεση και το ζήτημα των Χαμάρων να δημιουργηθεί ίσως μια εντύπωση προάσπιση εθνικών συμφερόντων σε ένα εύκολο ίσως θέμα για τον Έλληνα Πρωθυπουργό και πρέπει να συνενώσουμε αυτές τις δύο αν θέλετε, επαφές με τους ηγέτες της Αγγλίας από τη μία και της Αγγλίας από την άλλη, έτσι ώστε να έχει κερδίσει πόντους ο Έλληνας Πρωθυπουργός, επικοινωνιακούς, αν θέλετε, στο ζήτημα των εθνικών μας θεμάτων που είναι τα εθνικά του Παρθενώνα, για να μπορέσουμε να είμαστε πιο ευέλικτοι, να το πω έτσι διπλωματικά, στις συναντήσεις μας, στις μέρες μας συναντήσεις με τους Τούρκους υπουργούς και τον κύριο Ερντογάν. Νομίζω ότι έτσι έχει στηθεί το πλαίσιο. Για να μην μονολογώ και για να πω δύο λόγια, κύριε Σαββίδη, για το βιβλίο, μιας και που το ζητήσατε. Είναι ένα νέο βιβλίο το οποίο έχουμε εκδώσει, με τις εκδόσεις Ινφογνώμων, το οποίο έχει βγει τον τελευταίο μήνα. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο ουσιαστικά αποτελεί μια ιστορική μελέτη της πολιτικής του κατευνασμού, η οποία πράγματι με το Μόναχο το 1938 έγινε γνωστή στην ανθρωπότητα ως μια αυτοκαταστροφική πολιτική, όπου ουσιαστικά πράγματι ενθαρρύνει το θηρίο, δεν το εξημερώνει με τις διαδοχικές παραχωρήσεις και το ενισχύεις μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει η ρίση του Winston Churchill, ο οποίος είχε πει ότι με την παραχώρηση της Τσεχοσλοβακίας στη Γερμανία δεν προδώσαμε απλά έναν ελεύθερο λαό στην τυραννία του ναζισμού, αλλά δώσαμε και τα εργοστάσια σιδήρου των Τσεχοσλοβάκων στην πολεμική μηχανή των Ναζί και άρα τους ενισχύσαμε. Αυτά τα μαθήματα, δηλαδή η παραχώρηση της Τσεχοσλοβακίας στη Γερμανία, της Αιθιοπίας στον Μουσολίνη και της Αλεξανδρέτας και της Αντιοχίας στην Τουρκία, στον Μουσταφά Κεμάλ, ήταν τα χειρότερα μαθήματα για το πόσο καταστροφική είναι η πολιτική κατευνασμού, την οποία δυστυχώς το ελληνικό κράτος, ιδίως κατά τη μεταπολίτευση, να το περιορίσουμε, την έχει υιοθετήσει πλήρως, προφανώς και κατόπιν υποδείξεως παρενέσεων και πιέσεων από τις νατοϊκές δυτικές χώρες. Εν τούτης φαίνεται ότι έχουν υπάρξει και άνθρωποι που θέλησαν να πιστέψουν, εξαπατήθηκαν. Αυτό υπάρχει μια αυτοκριτική προφητεία εδώ, δεν ξέρω, οι οποίοι πράγματι υιοθέτησαν αυτό το δόγμα του κατευνασμού της Τουρκίας, το οποίο το βλέπουμε και σήμερα, θα το δούμε μάλλον και μέσα στη βδομάδα που έρχεται. Είναι ακριβώς λοιπόν αυτή η ιστορική αναδρομή, αν θέλετε, τα μαθήματα του παρελθόντος, τα οποία έχουν πράγματι πολλά να μας πούνε και για το σήμερα, για τη σημερινή ελληνική διπλωματία. Ευχαριστώ, κύριε Καλεντερίδη. Υπήρξε ένα άρθρο τις προηγούμενες ημέρες σε εμβληματικό think tank που λίγο πολύ έλεγε ότι είμαστε στη φάση του μονάχου της Ουκρανίας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πάω στο κλίμα το προηγούμενο με την Ουκρανία γιατί έχει ενδιαφέρον. Εκείνο που διαμορφώνεται πλέον είναι σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό, να τα βρούνε με τις λιγότερο δυνατές απώλειες η Δύση με τον Πούτιν. Αυτή η διαδικασία σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις έχει αρχίσει. Και ο Σέιμον Χέρτς, ένας επιφανής Αμερικανός δημοσιογράφος, γνωστός δημοσιογράφος, έγραψε χθες ότι άρχισαν και οι συνομιλίες σε επίπεδο αρχηγών ΓΕΕΘΑ για το πώς θα υπέλθει αυτή η ειρήνευση. Δεν ξέρω αν είναι, όπως λέει ο κύριος Ευτυχίδης, ένα θέμα χειμωνιάτικο, κρυώνουν και δεν πολεμούν,
και προσπαθούν να βρουν τρόπο να ηρεμήσουν εν ώψη του χειμώνα, ή είναι μια στρατηγική απόφαση πλέον της Δύσης ότι ένα σημαντικό μέρος του εδάφους που κατέχει η Ρωσία θα το πάρει για να συμφωνήσει στην ειρήνη. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον από αυτό το άρθρο που το μετέφρασα και δημοσιεύθηκε σαν ανιχνεύσεις είναι ότι είμαστε σε μια φάση όπου η Δύση προσπαθεί να κατευνάσει ουσιαστικά τώρα τον Πούτιν στο ό,τι αφορά το Ουκρανικό και έλεγε το άρθρο και θα είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε και την άποψη του κυρίου Ευτυχίδη που σπούδασε στο Κίεβο και τα γνωρίζει και καλά, ότι η Ρωσία έχει στρατηγικό σχέδιο για την Ουκρανία. Δεν σταματάει εδώ. Το άρθρο ανέφερε ότι σχεδιάζει με τον εξυγχρονισμό και την αύξηση του στρατού της. Και η αύξηση σήμερα του στρατού, υπάρχει είδηση που λέει ότι ο ρωσικός στρατός θα γίνει 2 εκατομμύρια με εξυγχρονισμό που θα υποστεί επίσης. Ότι το 2030 κάπου εκεί θα επιδιώξει τον έλεγχο και της Οδυσσού για να αποκόψει την Ουκρανία από τη Μαύρη Θάλασσα. Όλα αυτά τώρα σε πρώτη φάση, έτσι πως ακούγονται, είναι εκτός λογικής, εκτός λογικών συνειρμών, αλλά δεν είμαστε νομίζω στην περίοδο, στην ορθολογική περίοδο της ιστορίας. Βλέπουμε άλματα, χαοτικά άλματα στην εξέλιξή της. Εκεί που περιμένουμε κάτι άλλο, βλέπουμε να συμβαίνει το ακριβώς αντίστροφο. Γενικά η πορεία πλέον της ανθρωπότητας έχει χαοτικά χαρακτηριστικά, δεν έχει χαρακτηριστικά συνέχειας. Και εμένα, αν θέλετε, μου θυμίζει όλη αυτή η ιστορία τον ανορθολογισμό, όπως χαρακτηρίστηκε της περίοδου λίγο πριν τη Βαϊμάρη, όταν και ο Όσβαλτ Σπέγκλερ έγραψε το περίφημο βιβλίο «Η παρακμή της Δύσης», το οποίο η ορθολογική προσέγγιση της εξέλιξης της ιστορίας το θεωρεί ανορθολογικό, συνωμοσιολογικό. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, αυτό το ερώτημα, αν η Δύση παρακμάζει, είναι υπαρκτό. Και κατά την άποψή μου παρακμάζει. Διότι την ακμή της Δύσης, την ακμή στην Δύση, την έδιναν τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, οι αποικίες της και ο πλούτος που αποκόμιζε από εκεί. Δεύτερον, η θέλησή της να αναμειχθεί σε γεωπολιτικές κρίσεις. Σήμερα η Ευρώπη, για παράδειγμα, η οποία ουσιαστικά είναι η μία πλευρά της Δύσης, η άλλη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία κτλ., δεν έχει καμιά διάθεση να εμπλακεί σε φαινόμενα κρίσης. Αυτό της στερεί τη δυνατότητα να έχει ένα γεωπολιτικό αποτύπωμα, ένα γεωπολιτικό έρμα, ώστε με την προβολή της, με έναν συνδυασμό σκληρής και ήπιας ισχύως, να επηρεάζει τις εξελίξεις. Έχει καμιά επιρροή αυτή τη στιγμή η Ευρώπη στις εξελίξεις στη Γάζα? Την ακούει κανείς? Έχει κανένα νόημα δηλαδή η παρουσία της? Το ότι θα δώσει χρήματα για να συντηρηθούν οι άνθρωποι στη Γάζα επηρεάζει τις εξελίξεις? Κανένα. Άρα ουσιαστικά είναι απούσα. Και όποιος είναι απόν από τις μείζονες κρίσεις που θα διαμορφώσουν μια νέα ισορροπία, δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση της νέας ισορροπίας. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην Δύση, στην Ευρωπαϊκή Δύση, διότι ουσιαστικά τη βγάζει από το γεωπολιτικό προσκήνιο. Δεν κάνει κανένα παιχνίδι. Και αυτό θα έχει και επιπτώσεις εσωτερικές και στην οικονομία της και στην τεχνολογία της. Το άλλο, η τεχνολογία επίσης της Ευρώπης και της Δύσης ήταν ένα ακόμα ατούτης. Δηλαδή, κατάφερνε και είχε προϊόντα από πολεμικές μηχανές μέχρι οτιδήποτε άλλο πιο προηγμένα από τους άλλους και κατάφερνε να κερδίζει. Είτε να πουλάει, είτε στα πεδία της μάχης. Αυτό το πλεονέκτημα σήμερα εκλείπει. Δεν το έχει η Δύση. Ή τουλάχιστον μπορεί να το έχει ακόμα ως πρωτοποριακά, αλλά υπάρχουν και άλλοι πόλοι, Κίνα, Ρωσία και άλλοι μικρότερων δυνάμεων, που επίσης αποκτούν και τεχνολογικό υπόβαθρο και δυνατότητες να παίξουν κυρίως περιφερειακά. Η Ευρώπη δεν είναι μεγάλη δύναμη αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι μεγάλη δύναμη ακόμα οικονομικά, δεν είναι και δεν ξέρω αν θέλει να γίνει στρατιωτικά. Και αν δεν γίνει, δεν θα μπορέσει να παίξει πέραν της Υπήρου της, πέραν δηλαδή του ευρωπαϊκού γεωγραφικού χώρου. Άρα θα είναι μια περιφερειακή δύναμη. Στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο δεν την θέλουν να παίξει ούτε η Τουρκία, ούτε το Ιράν, ούτε και άλλες δυνάμεις στην περιοχή που θέλουν να αναλάβουν αυτές τον περιφερειακό ρόλο. Η Τουρκία είναι μια από αυτές τις δυνάμεις που μας ενδιαφέρει. Και γι' αυτό εστιάζουμε στην Τουρκία. Διότι όσο ισχυροποιείται η Τουρκία, αντιλαμβάνεστε ότι με το βήμα σημειωτών που πηγαίνει η δική μας εξωτερική πολιτική
η δική μας κοινωνία που περνάει βαθιά παρακμή, έχει φαινόμενα βαθιάς παρακμής, αντιλαμβάνεστε ότι δεν χρειάζεται να κάνει κάτι η Τουρκία από αυτά που φοβόμαστε για να μας κατακτήσει. Μας δορυφοριοποιεί. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θέλει κι άλλο έδαφος. Δεν νομίζω ότι η Τουρκία θέλει να καταλάβει την Ελλάδα. Η Τουρκία θέλει να δορυφοριοποιήσει την Ελλάδα, να την υπαγάγει στην δική της πολιτική. Οτιδήποτε κάνει η Αθήνα σε σχεδιασμό εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, να λαμβάνει υπόψη το πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτό συμβαίνει και σήμερα. Δεν υπάρχει απόφαση ή σκέψη που σχεδιάζεται στην Αθήνα που να μην βάζει μέσα την παράμετρο του πώς θα αντιδράσει η Άγκυρα αν συμβεί αυτό. Αυτό είναι ο ορισμός της δορυφοριοποίησης. Τώρα, είναι επίσης χαρακτηριστικό και θέλω να το σημειώσω και αυτό. Αυτό που ενισχύει την βούληση του Ερντογάν να παίξει η Τουρκία περιφερειακό ρόλο στην περιοχή μας, πέραν της διακήρυξης του, αυτό που λέει επιμόνως ο Ερντογάν, να καθίσουμε Ελλάδα και Τουρκία να τα βρούμε μεταξύ μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ξεχάστε, αφήστε τους απ' έξω τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, ελάτε να τα βρούμε μεταξύ μας, δηλαδή να μην υπάρχουν παράμετροι ευρωπαϊκοί ή αμερικανικοί που αυτές τις συνομιλίες που θα αρχίσουν στην Αθήνα να τις επηρεάζουν. Οι συνομιλίες να επηρεαστούν μόνο από το εκτόπισμα, τη βούληση και τη δυνατότητα που έχουν να διαπραγματευτούν οι δύο χώρες. Αυτό σημαίνει ελάτε να τα βρούμε μεταξύ μας. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστόν να αποδεχτούμε τη λογική του Ερντογάν ελάτε να τα βρούμε μεταξύ μας ή μέσα στο πλαίσιο αυτών των συνομιλιών να βάλει η Ελλάδα το ζήτημα ότι εντάξει να τα βρούμε μεταξύ μας αλλά εμείς είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει λόγο και είμαστε μέλος και της Ατλαντικής Συμμαχίας, άρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να έχουν λόγο. Ίσως είναι δύο παράμετροι που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτή την ισορροπία των ελληνοτουρκικών σχέσεων στις συνομιλίες που θα αρχίσουν. Και είναι επίσης χαρακτηριστικό της αδυναμίας της Ευρώπη να ασκεί πολιτική αυτό που σήμερα ξαναείπε ο Ντράγκη, η Ευρώπη πρέπει να γίνει κράτος. Εάν η Ευρώπη δεν γίνει κράτος, θα περιθωριοποιείται και θα γίνει μια περιφερειακή δύναμη μόνο στον Ήπειρο της. Τέλος, θέλω να πω κάτι και εγώ για τα Μάρμαρα, όπου πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός έχει ένα τέτοιο πολιτικό αμοραλισμό που δεν έχει κανένα πρόβλημα να παίξει τα εθνικά θέματα της χώρας σηκώνοντας ζητήματα όπως το θέμα των Μαρμάρων για να ικανοποιήσει το λαϊκό συνέστημα, να αποπροσανατολίσει και να κάνει πίσω εκεί που πραγματικά έχουμε ζητήματα εθνικών θεμάτων. Έχει αναγάγει τώρα το ζήτημα της επιστροφής των Μαρμάρων σε εθνικό θέμα. Γιατί είναι εθνικό ζήτημα η επιστροφή των Μαρμάρων? Είναι ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Αν μπορούμε να το πετύχουμε, να το πετύχουμε. Έχει πολιτισμικά χαρακτηριστικά, όλα αυτά τα έχει. Αν μπορέσουμε να τα πάρουμε, να τα πάρουμε. Δεν είναι όμως εθνικό ζήτημα το θέμα των Μαρμάρων. Γιατί να είναι το θέμα των Μαρμάρων εθνικό ζήτημα και δεν είναι εθνικό ζήτημα η επιστροφή της νίκης της Σαμοθράκης? Επειδή θα πάει στη Σαμοθράκη, αν επιστρέψει στο Μουσείο της Σαμοθράκης και όχι στο Μουσείο της Αθήνας. Είναι λογικό δηλαδή να αναγκάγουμε τέτοια ζητήματα σε εθνικά, να βγάζουμε απ' έξω το Κυπριακό, να βγάζουμε απ' έξω από τα ελληνοτουρκικά, όπου πιεζόμενοι ελισσόμεθα και δεν ξέρουμε, δεν έχουμε καμιά εικόνα τι θα συζητήσει και ούτε την επόμενη θα έχουμε εικόνα τι συζήτησε η κυβέρνηση. Θα βγάλουν ένα πλαίσιο το οποίο θα δώσουν στους δημοσιογράφους που μπορεί να μην έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Και έχουμε μια απουσία της αντιπολίτευσης, μια αδύναμη αντιπολίτευση. Έχουμε κάποια αντιπολίτευση που προσπαθεί να διαμορφωθεί, είναι στα σπάργανα διαμόρφωσης της, αλλά αυτή τη στιγμή είναι αδύναμη. Δεν μπορεί να ασκήσει καμιά κριτική και δεν μπορεί να έχει κανέναν να διαμορφώσει έναν άλλο πόλο από αυτό που θέλει η κυβέρνηση. Έχουμε δηλαδή ένα σοβαρό πρόβλημα δημοκρατίας και καθημερινής διαχείρισής της στη χώρα. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω εγώ. Κύριε Πρέσβη, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι άλλο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε σήμερα τον κύριο Βαλινάκη. Έχει αδυναμία τα μέσα που διαθέτει να συνδεθούν με την ιστοσελίδα, με την πλατφόρμα μας. Μια άλλη φορά ίσως τα καταφέρουμε. Αν έχετε κάτι να πείτε. Είναι κρίμα που δεν είναι μαζί μας ο Γιάννης ο Βαλινάκης, τον οποίο παρακολουθώ και βεβαίως διάβασα και την τελευταία ανάρτησή του για τα ελληνοτουρκικά.
Πριν όμως θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, έλλειμμα δημοκρατίας στην Ελλάδα υφίσταται σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της. Λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, υπάρχει έλλειμμα την στιγμή κατά την οποία δεν επιστρατεύονται οι εθνικές δυνατότητες και η εθνική πόλη της Ελλάδος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα σύγχρονα προβλήματα. Τι εννοώ? Μα είναι φυσιολογικό. Η Τουρκία σήμερα, περιφερειακή ισχυρή δύναμη, που πλέον δεν το αρνείται κανείς, να έχει ξεφύγει από τα προβλήματα τα εσωστρεφή και να βρίσκεται σε μία περίοδο ακμής και συστράτευσης δορυφόρων. Σωστά το είπε ο Πολύνης. Είναι μία αντίληψη που οδηγεί σε ένα πολύ κακό επόμενο βήμα. Δηλαδή, είμαστε προετοιμασμένοι να δεχθούμε αυτό που πολλοί φοβούνται ότι θα συμβεί? Όχι μόνο εάν είναι η δωρεοφοροποίηση που λέμε, αλλά οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που επιβληθεί μετά τη λήξη των συνομιλιών με τον Ερντογκάν. Εάν δεν είμαστε έτοιμοι, ποιος διεθνής συσχετισμός μας ευνοεί? Προσέξτε. Δηλαδή, κάτω από ποιον διεθνή συσχετισμό η Ελλάδα μπορεί να παίξει ένα δικό της ρόλο και ένα δικό της παιχνίδι από τη στιγμή που δεν συστρατευόμαστε στο να αναπτύξουμε τις εθνικές μας δυνατότητες, δηλαδή τις υποδομές της χώρας. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Κανένας πολιτικός δεν μπορεί να πηδήσει πάνω από τον πήχη, αφού είμαστε στην κατάσταση στην οποία είμαστε. Επίσης, ένα ερώτημα είναι, πριν από μία εβδομάδα εξέφρασα σε ανάρτησή μου την άποψη, εφόσον τα πράγματα πάνε με τον τρόπο που πάνε, να αναβληθεί η συνάντηση. Προφανώς δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Είμαστε σε λίγες μέρες μπροστά, πίσω δηλαδή από την συνάντηση με τον Ερντογκάν. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε και από ό,τι πληροφορούμε, η επίσκεψη του Ερντογκάν θα διαρκέσει πολύ λίγο στην Αθήνα. Δεν πρόκειται να πάει αλλού, ούτε θα μείνει όλο το 24ωρο, θα μείνει λίγες ώρες. Να συζητήσουμε λοιπόν με τον Ερντογκάν. Για ποιο λόγο όμως μπαίνουμε σε συζητήσεις χωρίς να ζητάμε και εμείς κάτι το συγκεκριμένο? Αυτό ειλικρινά που αντιλαμβάνομαι είναι ότι δεν ζητάμε κάτι συγκεκριμένο ώστε να δείξουμε ότι δεν είμαστε αφέλης στη διαμόρφωση της εξωτερικής μας πολιτικής. Γιατί τίθενται δύο ζητήματα και αυτό ήταν που ήθελα να ρωτήσω στον Γιάννη τον Βαλινάκη, η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών σε βάθος 5 ετών. Φαίνεται ότι αυτό θέλουν οι Τούρκοι. Πάρτε και μία παράταση. Μέσα στα επόμενα 5 χρόνια δεν βιαζόμαστε. Βγάλετε τα φυλάκια από ορισμένα νησιά. Αφαιρέστε κάποιους από τους στρατιώτες και τα όπλα. Και το δεύτερο είναι, έθεσαν θέμα ή κάνω λάθος μειονοτική ζώνη στην Δωδεκάνησο? Εάν είναι και αυτά τα δύο ζητήματα μέσα στην ατζέντα, τότε πραγματικά κανένας διεθνής συσχετισμός δεν μπορεί να μας ευνοήσει. Και αυτό τελευταία. Από πού το συνάγεται, κύριε Πρέσβη? Εγώ δεν έχω διαβάσει κάτι, γι' αυτό σας ρωτάω. Το θέμα της μειονοτικής ζώνης, από πού το βγάζετε? Άκουσα και διάβασα ένα άρθρο ενός ξένου μελετητή και επίσης το επιβεβαίωσε αυτό, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ο διευθυντής της Εστίας. Πρόσφατα. Με μία δήλωσή του.
Δεν ξέρω βέβαια τι ευσταθεί και τι δεν ευσταθεί. Σημασία έχει ότι δεν πάμε προετοιμασμένοι. Δεν πάμε προετοιμασμένοι εννοώ στο να ζητήσουμε δικά μας πράγματα. Γιατί καλά η καρδιά των Τούρκων πολιτικών φτάνει μέχρι τη Θεσσαλονίκη και αλλού. Η δική μας που φτάνει. Και γιατί έχουμε τη δυσκολία να το εκφράσουμε έστω και σε συμμάχους. Η απάντησή μου, για να μην πάμε σε λαϊκιστικές κατηφόρες, είναι γιατί δεν είμαστε προετοιμασμένοι εσωτερικά. Γιατί δεν καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε την εσωτερική δύναμη της χώρας, τους εθνικούς προσανατολισμούς που λέω της χώρας, πουθενά, σε κανένα επίπεδο. Και γιατί δυστυχώς δημιουργούνται πολλά κενά στην άσκηση της εξουσίας και στην άσκηση της λαϊκής εντολής. Από αυτή την άποψη λοιπόν είμαστε πραγματικά με ένα handicap στο οποίο ελπίζω να μας καλύψει ένας, όπως είπα προηγουμένως, διεθνής συσχετισμός. Δεν ξέρω πόσο θα μας ευνοήσει, δεν ξέρω πόσο ευσταθής θα είναι και δεν ξέρω πόσο μακροχρόνια θα μας στηρίξει. Κάτι τελευταίο για το ουκρανικό. Εντάξει, είναι εμφανές κατά τη δική μου αντίληψη ότι θα πάμε στο μέλλον με έναν συνυπολογισμό πολιτικό της Μόσχας. Η Δύση δεν θέλει μία με τοπική σύγκρουση με τη Μόσχα και δεν θέλει για έναν και μόνο λόγο κατά τη δική μου αντίληψη, γιατί έχει κατά νου το πυρηνικό οπλοστάσιο της Μόσχας και βεβαίως δεν θέλει με κανένα τρόπο να το προκαλέσει. Άρα αργά ή γρήγορα θα πάμε προς μια συνεννόηση. Εάν είναι μυστική συνεννόηση, αν δεν είναι, αν είναι εμφανής, προφανής ή αν είναι αμήλικτη ή αν είναι άμεση, αν θίξει το καθεστώς στην Ουκρανία, προφανώς, τον πρόεδρο εννοώ, γιατί και αυτό συζητιέται. Εάν θέσει ζητήματα κυριαρχίας ή αλλαγής συνόρων, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Ο πόλεμος αυτός δεν κηρύχθηκε επίσημα και δεν θα λήξει επίσημα. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη και αυτά ήθελα να πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ. Εντάξει, η Ουκρανία έχει ένα ενδιαφέρον και έχει και ένα συμπέρασμα. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ευτυχίδη, αφού κάνω αυτό το σχόλιο. Το ενδιαφέρον είναι ότι όλοι οι έγκυροι αναλυτές Αμερικανοί, από το Μερσχάιμερ μέχρι όποιον μπορείτε να φανταστείτε, εκτιμούσαν ότι δεν θα μπορούσε να μην αντιδράσει η Ρωσία. Εγώ με την επέμβαση είμαι αντίθετος, έτσι. Έτσι, κατά πατά, είναι μια καουμπόικη διεθνής πολιτική επέμβαση. Εν πάση περιπτώσει, δεν συμφωνώ με την επέμβαση της Ρωσίας, αλλά οποιοδήποτε μυαλό που διαμορφώνει πολιτική, που πρέπει να ξέρει και πέντε πράγματα, αντιλαμβάνεται ότι δεν ήταν δυνατό να μην αντιδράσει η Ρωσία. Και επίσης, από ό,τι λένε οι άνθρωποι που έχουν παρακολουθήσει και στατιστικά το πώς συμπεριφέρεται η Ρωσία σε μεγάλες μάχες που αναλαμβάνει, σε πολέμους στις οποίες εμπλέκεται, δεν τα πάει καλά στην αρχή μέχρι να συνειδητοποιήσει το ζήτημα. Και σιγά σιγά κλιμακώνει και στο τέλος δεν βγαίνει χαμένη. Άρα η στρατιωτική κύκλη της Δύσης δεν μπορεί να μην είχαν κατά νου ότι στο τέλος η Ρωσία δεν θα βγει χαμένη από αυτή την ιστορία. Μπορεί να παίζανε. Μπορεί να δοκιμάσαν όπλα, τακτικές και όλα αυτά, αλλά αυτά είναι ένα ζήτημα το οποίο εμάς ως λαό και άλλους λαούς δεν μας αφορά. Μας αφορά η ειρήνη στην περιοχή και η ευημερία. Το άλλο είναι ότι είναι μια άλλη περίπτωση η Ουκρανία, όπου η Δύση και κυρίως οι Αμερικανοί ενθαρρύνουν λαούς να μπουν σε μια περιπέτεια που τους αφορά και στο τέλος, αναλόγως με την εξέλιξη της περιπέτειας, τους εγκαταλείπουν. Αυτή τη στιγμή η προσπάθεια που γίνεται από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί η Ευρώπη δεν έχει κανένα αέρισμα, κανένα εκτόπισμα, κανένα έρμα, δεν νομίζω ότι το παιχνίδι το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι να τα βρουν οι Ουκρανοί με τους Ρώσους με απώλεια ουκρανικών εδαφών. Αυτή η απώλεια, εάν δεν γινόταν ο πόλεμος,
δεν θα υφίστατο. Θα είχαμε μια Κρυμαία που έτσι κι αλλιώς και τώρα είναι χαμένη για τους Ουκρανούς. Θα ήταν χαμένη η Κρυμαία. Κανείς δεν πίστευε ότι η Κρυμαία μπορούσε να ανακτηθεί. Θα είχαμε αυτές τις ανατολικές επαρχίες του Ντομπάς με ένα καθεστώς που θα μπορούσαν να το διαπραγματευτούν να είναι ουκρανική επικράτεια με κάποιες ιδιαιτερότητες, ενώ τώρα δεν θα είναι. Και θα χάσει και άλλο έδαφος η Ουκρανία πέραν αυτών των δύο. Πέραν του γεγονότος ότι έχασε χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων που σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Και το ζήτημα είναι αν αυτό το πράγμα έτσι όπως εξελίχθηκε άξιζε τον κόπο. Αυτό είναι. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι όταν σε ενθαρρύνουν οι δυτικοί να μπει σε μια περιπέτεια πρέπει να το σκεφτείς μια, δυο και δέκα φορές. Γιατί νομίζω ότι στο πρόσφατο παρελθόν κάποιες ενθαρρύνσεις είχαν δεχθεί και οι ελληνικές κυβερνήσεις να πάνε σε μια κλιμάκωση σύγκρουσης με την Τουρκία. Και ευτυχώς επικράτησαν οι φαλιότερες σκέψεις. Κύριε Ευτυχή, δέχεται το λόγο. Να ξεκινήσω και εγώ από το ουκρανικό λίγο για να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Η δικιά μου θέση από την αρχή είναι ότι καταδικάζουμε τη ρωσική εισβολή. Δεν μπορεί ένα κράτος, όσο μεγάλο και να είναι, να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο σε ένα άλλο κράτος το οποίο τα σύνορα έχει αναγνωρίσει. Το δεύτερο ζήτημα είναι η ευθύνη του ΝΑΤΟ και των Δυτικών. Η προσπάθεια του ΝΑΤΟ να εντάξει την Ουκρανία στο στρατιωτικό συνασπισμό, αλλά και να γίνει η Ουκρανία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να πληρεί απολύτως κανένα κριτήριο. Η παραχώρηση της βίζας ώστε να επηρεαστεί ο λαός και να αλλάξει άποψη. Γιατί αν δείτε και τα στατιστικά στοιχεία, η Ουκρανία από φιλορωσική έγινε φιλοδυτική με κάποιες παραχωρήσεις όπως είναι η ελευθερία της βίζας. Από εκεί και πέρα, είχαμε τα επεισόδια του 2014, στα οποία η Δύση σαφώς είχε αναμειχθεί, σαφώς πρόκειται για ένα πραξικόπημα που ανέτρεψε τον τότε πρόεδρο, τον κύριο Γιανουκόβιτς. Απόλυτα διαφθαρμένο, ξαναλέω, αλλά κλειγμένο. Ακολούθησαν εκλογές άλλων προέδρων, όπως ο Παρασέγκο, ο οποίος είναι επίσης διεφθαρμένος, αλλά αυτό δεν ενόχλησε τη Δύση. Συνεχίστηκε η διατακτική η Ουκρανία να γίνει μέλος της ΝΑΤΟ, του ΝΑΤΟ, γιατί έτσι θεωρούσαν ότι διασφαλίζουν τα συμφέροντα από μια Ρωσία η οποία είναι επιθετική, τουλάχιστον σύμφωνα με το αφήγημα της Δύσης, αλλά πρακτικά δεν το έχουμε δει αυτό πουθενά. Δεν έχει επιτεθεί η Ρωσία σε ευρωπαϊκό έδαφος ή άλλο έδαφος τα τελευταία 20 χρόνια. Όσο για αυτό που λέτε για τους πολέμους, κύριε Σαββίδη, και τη Ρωσία, έχετε άδικο. Να σας θυμίσω το Αφγανιστάν, όπου η Ρωσία με τη σταθερή ενίσχυση των Αμερικάνων αναγκάστηκε στους Μουζαχεντίν τότε, αναγκάστηκε να αποχωρήσει με μεγάλες απώλειες. Δεν υπάρχουν πόλεμοι στους οποίους η Ρωσία να αντιπαρατέθηκε με τη Δύση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο φυσικά και να έχει ωφέλη. Δυστυχώς είναι μια διαμορφωμένη τακτική. Η Δύση θα μπορούσε να έχει διασφαλίσει σχέσεις συνεργασίας με τη Ρωσία εδώ και πολλά χρόνια. Δεν θέλει να το κάνει. Θέλει, έχουμε μπει στη λογική της μίας υπερδύναμης, η οποία δυστυχώς βλέπουμε ότι αμφισβητείται, όχι δυστυχώς, ευτυχώς θα έλεγα, γιατί είναι ανάγκη στο διεθνές πεδίο να υπάρχουν δύο δυνάμεις και τρεις δυνάμεις, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιβίωσης και για τις μικρές χώρες όπως είναι η Ελλάδα. Τώρα ας πάμε στην Ελλάδα, γιατί για μας είναι το πρόβλημα ότι αυτή τη στιγμή εξυπηρετώντας, συντασσόμενοι με τη Δύση, και δεν θα ενοχλούσε τόσο αν συντασσόμασταν με τη Δύση, αλλά ενοχλεί ο τρόπος με τον οποίο έγινε και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην έχουμε καμία σχέση με τη Ρωσία. Βέβαια και ιστορικά αν το δούμε, γιατί πέρα από τα λεγόμενα περί κοινής θρησκείας, ποτέ δεν υπήρξε ουσιαστική βοήθεια της Ρωσίας προς την Ελλάδα. Εμείς οι Πόντοι, παράδειγμα,
Το γνωρίζουμε καλά αυτό. Υπήρξε ρωσική κατοχή στην Τραπεζούντα. Αργότερα οι Ρώσοι ενίσχυσαν τον Κεμάλ. Βέβαια ήταν άλλες περίοδοι. Ήμασταν και εμείς. Είχαμε στείλει και εμείς δύο μεραρχίες στην Κρυμαία. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Ρωσία ήταν ένας από τους συστατικούς παράγοντες της ίδρυσης του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Με το ρωσικό χρυσό και με τα ρωσικά όπλα φτιάχτηκε το σημερινό τουρκικό κράτος. Φυσικά υπήρχαν και ειδήσεις οι οποίες συντάχθηκαν αργά ή γρήγορα με την Τουρκία. Έχουμε λοιπόν σήμερα στην Ουκρανία, αυτό που παρατηρώ εγώ είναι το εξής. Ότι υπάρχει πλέον, έχει ανοίξει πλέον μια πολιτική συζήτηση. Αυτή δεν υπήρχε πριν ένα χρόνο. Αλλά ο ίδιος ο Ζαλούζνης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Στρατού της Ουκρανίας, προσπαθεί να το διαχωρίσει αυτό και λέγοντας ότι ο στρατιωτικός δεν πρέπει να έχει πολιτικές βλέψεις. Μάλιστα υπάρχουν στατιστικές αυτές τις στιγμές στην Ουκρανία που δείχνουν ότι η δημοφιλία του στρατού, δηλαδή του ίδιου του Ζαλούζνη, είναι υψηλότερη από αυτή του Προέδρου Ζελένσκι. Έτσι, Ζελένσκι. Αυτό λοιπόν πρακτικά σημαίνει και ο ίδιος είναι ο ίδιος ο στρατηγός που με τις δηλώσεις του ουσιαστικά παραδέχθηκε ότι υπάρχει μια μάχη χαρακομμάτων. Δεν υπάρχει. Το μέτωπο παραμένει χωρίς αλλαγές τον τελευταίο χρόνο σχεδόν. Παρά την Ουκρανική αντεπίθεση, παρά το οτιδήποτε. Είναι ελάχιστες οι αλλαγές. Και αυτό σύμφωνα με τον ίδιο τον Ζαλούζνη οφείλεται ακριβώς στην ενίσχυση και στα τεχνικά μέσα που διαθέτουν πλέον και οι δύο πλευρές. Και οι Ρώσοι δηλαδή έχουν όπλα, αντιμετωπίζοντας όμως και δυσκολίες στην παραγωγή, και οι Ουκρανοί έχουν μια τεράστια στήριξη από τη Δύση, είτε είναι σε όπλα είτε είναι σε χρήματα. Οι αμερικανικές εκλογές που πολύ σωστά βάζατε, είναι αυτές που δημιούργησαν ένα πρόβλημα στην έγκριση του τελευταίου προϋπολογισμού των ΗΠΑ της Αμερικής. Είναι εκεί το ζήτημα όπου μπλοκαρίστηκαν χρήματα που προορίζονταν, εξοπλισμοί που προορίζονταν για την Ουκρανία, αλλά φαίνεται αυτό να ξεπεράστηκε με την έγκριση αντίστοιχων ποσών από τη Γερμανία. Χρησιμοποιεί δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει μια άγαστη συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας και σε πολλά επίπεδα η ίδια η Ουάσιγκτον υποχωρεί αφήνοντας χώρο στους Γερμανούς. Και το βλέπουμε αυτό και στη μεσολάβηση που προσπαθεί να κάνει η Γερμανία σε σχέση με ελληνοτουρκικά, αλλά και στην Κύπρο. Έχουν αποχωρήσει οι Αμερικανοί, δίνοντας κάποιο χώρο στους Γερμανούς να αναδείξουν ένα άλλο ρόλο. Οπομένως βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Έχουμε ένα πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ναι, και εγώ αυτή είναι η εκτίμησή μου, ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε στη συμφωνία. Αλλά μέχρι να φτάσουμε σε όποια συμφωνία, θα συνεχιστεί ακριβώς αυτή η κατάσταση που παρατηρούμε σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε φτάσει στο επίπεδο που είχαμε πριν ένα χρόνο. Δηλαδή, ανταλλαγές πυρών με πυροβολικό, πυραυλικών επιθέσεων με ντρόν. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στο μέτωπο, συνεχίζουν όμως τα χτυπήματα, συνεχίζουν να υπάρχουν νεκροί, συνεχίζεται ο πόλεμος και απλά σας ξαναλέω ότι υπάρχει μια ελάχιστη ίσως διαφοροποίηση στο πολιτικό τοπίο στην Ουκρανία. Δηλαδή, διάβασα μια συνέντευξη του Κλίτσκο, του δημάρχου του Κιέβου, ο οποίος δεν θεωρείται και πιο έξυπνος πολιτικός στην Ουκρανία. Μάλιστα, ήταν ένας από τους άμεσους στόχους του ίδιου του Ζελένσκι όταν έκανε την εκπομπή του στην τηλεόραση, τη σατιρική. Ο Κλιτσκό λοιπόν είπε ότι δεν υπάρχει πολιτική σκέψη οτιδήποτε όσο διαρκεί ο πόλεμος. Υπάρχει, λέει, κάποια στιγμή ο πόλεμος θα λήξει και τότε θα αποδοθούν ευθύνες σε πολιτικούς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ουκρανία, έχοντας απαγορεύσει τα περισσότερα κόμματα, έχοντας μια μονοκομματική κυβέρνηση, κινείται σε όλα τα επίπεδα, προσπαθώντας να διασφαλίσει τουλάχιστον τα ελάχιστα κυριαρχικά της δικαιώματα. Συνεχίζονται όμως οι μάχες και αντιπαραθέσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι που να σταματάει και είναι λογικό. Η Δύση δεν θέλει να τα αφήσει. Η Δύση δεν θέλει να παραδεχθεί. Και όταν λέμε για Δύση, δεν μιλάμε για την Ελλάδα.
Μιλάμε, κυρία, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν θέλει να παραδεχθεί μια ήττα στην Ουκρανία και οποιοδήποτε παράδοση εδαφών πέραν της Κρυμαίας, γιατί η Κρυμαία, όπως είπατε κι εσείς, είναι ήδη από το 14 ρωσική, έχει χαθεί. Δεν θέλει λοιπόν να δώσει το δικαίωμα και να πάρουν και άλλα εδάφη οι Ρώσοι. Βέβαια, θα ξαναπώ, ας θυμηθούμε πώς ξεκίνησε η κρίση, ας θυμηθούμε τις επιστολές που είχαν στείλει τότε οι Ρώσοι με τα κάποια σημεία που ζητούσαν και τα οποία είναι απόλυτα λογικά. Αλλά υπάρχουν πάντα αυτοί που θα πούνε ότι πιστεύετε, κύριε Ευτυχίδη, ότι αν γινόταν αποδεκτά αυτά τα σημεία δεν θα γινόταν πόλεμος. Ναι, το πιστεύω. Δεν θα γινόταν πόλεμος, τουλάχιστον δεν θα το ξεκινούσε η Ρωσία. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό, ότι οι Ρώσοι θεωρούσαν ότι αυτός ο πόλεμος που συμβαίνει σήμερα θα ξεκινούσε από την πλευρά της Ουκρανίας και με κύριο στόχο να ανακαταληφθούν τα εδάφη του Ντανιέτσκ. Και με την κίνηση αυτή προσπάθησαν θεωρητικά να προλάβουν για να πριν συμβεί αυτό και πριν η Ουκρανία είναι ακόμη περισσότερο εξοπλισμένη και προκαλέσει ακόμη περισσότερα θύματα. Ούτε οι Ρώσοι τα καταφέρουν. Ούτε οι Ρώσοι τα καταφέρουν. Τα εδαφικά τους κέρδη είναι ελάχιστα από το 2014 και μετά. Είναι μια Μαριούπολη και κάποιες περιοχές εκεί στο νότο. Αλλά τα εδάφη έχουν πετύχει μια εδαφική συνέχεια μεταξύ των ανατολικών συνόρων της Ουκρανίας και της Κρυμαίας. Ναι, αυτό κύριε Σαββίδη, αλλά πρακτικά αυτό που περιγράφεται, για να το καταλάβετε, από οι περιοχές που ελέγχαν οι Ρώσοι μέχρι την Κρυμαία, μιλάμε για 100 χιλιόμετρα. Δηλαδή έχουν σκοτωθεί τόσοι άνθρωποι. Ήταν μια στρατηγικού χαρακτήρα επιλογή. Το πρόβλημα που είχαν οι Ρώσοι με την Κρυμαία ήταν η επικοινωνία. Γι' αυτό φτιάξανε και αυτή τη γέφυρα. Σωστά. Αν θέλανε οι Ρώσοι να πάρουν συνέχεια. Αν θέλανε να δημιουργήσουν εδαφική συνέχεια, θα μπορούσαν να το έχουν κάνει ήδη από το 2014. Από το 2014 και μετά. Σίγουρο αν μπορούσαν τότε από στρατιωτική ή πολιτική πλευρά να το πετύχουν. Πολύ χαλαρά μπορούσαν, γιατί δεν υπήρχε ουκρανικό στρατό καθόλου το 2014. Έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε. Εντάξει, το μπορούσαν να φτάσουν στο Κίεβο το 2014. Και τα Σκόπια δεν έχουν στρατό, αλλά κανείς δεν τολμάει να μπει μέσα να τα καταλάβει. Δεν είναι έτσι. Ακούστε με, κύριε Σαββίδη. Ναι. Λοιπόν, για να καταλάβετε, ακόμη και αυτονομιστές που πολεμούσαν αντέδρασαν στη διαδικασία του Μίνσκ. Γιατί θεωρούσαν και ορθά θεωρούσαν ότι με τη στήριξη της Ρωσίας μπορούσαν να φτάσουν στο Κίεβο. Μπορούσαν δηλαδή να προελάσουν το 2014 χωρίς να υπάρχουν αυτά τα θύματα. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν υπήρχε ουκρανικός στρατός, δεν υπήρχαν οργανωμένες δυνάμεις να αντιταχθούν, δεν υπήρχε ούτε καν ένα πολιτικό σύστημα διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αντισταθεί στην προέλαση των Ρώσων. Αντίθετα, κύριε Σαββίδη, και προσέξτε το προς αυτό, όλο αυτό το διάστημα, ούτε καν η Ρωσία δεν προχώρησε στην αναγνώριση της αυτονομίας αυτών των περιοχών, μέχρι το 2021. Η αναγνώριση της αυτονομίας των περιοχών του Ντανιέτσκ, των συσσαγωγικά λεγόμενων λαϊκών δημοκρατιών του Ντανιέτσκ και του Λουγκάνσκ, έγινε λίγες μέρες, ακριβώς μάλλον τρεις μέρες, πριν ξεκινήσει η ρωσική εισβολή. Μέχρι τότε, η Ρωσία επέμενε και έλεγε ότι εμείς δεν διεκδικούμε αυτά τα δάφη. Αυτά είναι δάφη της Ουκρανίας. Ούτε καν η Ρωσία δεν τα είχε αναγνωρίσει. Το έκανε τρεις μέρες πριν ξεκινήσει την εισβολή και πολύ ευνόητος λόγος. Και το κρίσιμο σημείο, κύριε Ευτυχίδη, είναι αυτό. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι ακόμη και η Ρωσία, που έχει μια αναθεωρητική συμπεριφορά γενικώς σε ό,τι αφορά τα ζητήματά της, θέλει ένα πρόσχημα για να κάνει ένα πόλεμο ή μια επιχείρηση. Πιστεύετε, τώρα, κύριε Σαββίδη, ότι το 2014 δεν είναι το πρόσχημα. Μισό λεπτό να τελειώσω. Μισό λεπτό. Την τελευταία περίπτωση με την οποία διαφωνούμε όλοι μας για την επέμβαση, το πρόσχημα της δόθηκε. Του λέει, έφτασε στα σύνορά μου, απειλεί στην ακεραιότητά μου, άρα αντιδρώ. Στην περίπτωση που αναφέρεται, ότι θα μπορούσε να κάνει ένα περίπατο για να καταλάβει όλες αυτές τις νότιες περιοχές που έχει σήμερα για να φτάσει, για να αποκτήσει εδαφική συνέχεια η Ρωσία με την Κρυμαία, δεν είχε κανένα πρόσχημα. Θα ήταν μια καταδικαστέα από όλους. Θα πεις ότι τι σημασία έχει. Έχει.
Γιατί δεν, είναι μια δύναμη που δεν λαμβάνει υπόψη της τις ισορροπίες και τις διεθνείς. Κάνετε λάθος. Φτάνει και λειτουργεί όπως λειτουργήσε το 22 όταν φτάσει στο αμήν. Θεώρησε λοιπόν ότι έφτασε. Μου επιτρέπετε, κύριε Σαββίδη, μισό λεπτό. Εσύ δεν. Ναι, η ερώτησή μου, σε εσάς είναι η ερώτηση. Λέω το 14 λοιπόν. Είχε το πρόσχημα η Ρωσία. Ήταν οι Ουκρανοί που μπαίνανε σε ουκρανικές πόλεις μεν στα ανατολικά, που είχαν μεγάλη συγκέντρωση ρωσικού πληθυσμού, ως κατακτητές. Ήταν οι Ουκρανοί που πυροβολούσαν άμαχο πληθυσμό. Εκεί λοιπόν η Ρωσία είχε το πρόσχημα με την, για τη διαφύλαξη των συμπατριωτών της να εισέλθει στην Ουκρανία. Το 21 όμως, όταν πλέον έχει αλλάξει η κατάσταση, όταν πλέον και πολλοί από τους υποστηριχτές της το 14 έχουν γυρίσει προς την πλευρά της Δύσης, η υποθετική ή πιθανή απειλή. Έτσι, φυσικά θα μου πείτε, μιλάμε για μια τεράστια χώρα και μπορούμε να συγκρίνουμε και, και με την κρίση της Κούβας. Δηλαδή, γιατί οι Αμερικανοί δεν δέχτηκαν, παράδειγμα, τους ρωσικούς πυράβλους, τους σοβιετικούς πυράβλους στην Κούβα. Ναι, γι' αυτό και έκανε οποιασδήποτε ενέργειες, προσπάθησε να το σταματήσει. Υπήρξαν οι επιστολές προς το ΝΑΤΟ και τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, στις οποίες όμως κανένας δεν έδωσε σημασία. Και πρακτικά, συζητώντας εγώ με κάποιους στη Ρωσία, τους είπα ότι εγώ καταδικάζω την εισβολή. Το θεωρώ αδιανόητο μια χώρα να εισβάλλει σε μια άλλη, σε μια, τον 21ο αιώνα και μάλιστα στην Ευρώπη, όχι κάπου. Δεν μιλάμε για κάποια Αφρικανική Δημοκρατία. Και μου είπαν το εξής. Στην αρχή ήταν σοκαρισμένοι και ήδη. Και μετά από μια εβδομάδα μου είπαν, συγγνώμη λέει, ναι έγινε, αλλά εσύ περίμενες ότι δεν θα συμβεί. Και εκεί δεν έχω να δώσω ούτε εγώ σαφή απάντηση. Έτσι, είναι μια περίοδος που εγώ την έζησα βρισκόμενος εκεί. Το 2014 λοιπόν, αν θυμάστε. Μισό λεπτάκι μου. Το 2014, αν θυμάστε, η στάση μου ήταν εντελώς φιλορωσική. Γιατί ακριβώς έβλεπα τι γίνεται. Το 2021 δεν μπορούσα. Να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για την Τουρκία. Μην εξαντλήσουμε τώρα το Ουκρανικό. Τα αφήνουμε αυτό, τα αφήνουμε αυτό. Κύριε Καλεντερίδη. Ναι, δεσμεύομαι να μιλήσω περισσότερο για την Τουρκία. Δύο λόγια όμως για όσα πολύ ενδιαφέροντα έχουν τεθεί στην κουβέντα. Νομίζω ότι αν μπορέσω έτσι να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου για την κουβέντα αυτή με το Ουκρανικό, πρέπει λίγο να δούμε και το θέμα της Ευρώπης πράγματι εδώ και τους οικονομικούς και εταιρικούς δεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα κυρίως της Γερμανίας και της Ρωσίας, που νομίζω ότι επηρέασαν πάρα πολύ σε αυτή την πολιτική διαχείριση του 2014. Δηλαδή, πράγματι, είδαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαρριγνύει τις σχέσεις της με την Ρωσία ακριβώς λόγω αυτής της εισβολής. Νομίζω ότι εδώ αυτό ήταν ένας σαφέστατος υπολογισμός από πλευράς της Μόσχας. Οι επενδύσεις ήταν δεδομένες σε επίπεδο σχέσεων, οικονομικές, σε επίπεδο υποδομών. Ο Nord Stream 2 ήμασταν μήνες πριν τεθεί σε λειτουργία ο διπλός αγωγός. Άρα, πράγματι, λοιπόν, πρέπει να συνυπολογίσουμε και αυτό. Μπορεί να μην μας ενδιαφέρει το διεθνές δίκαιο, αλλά σίγουρα μας ενδιαφέρουν οι εμπορικές, οι εταιρικές σχέσεις. Ο πελάτης που λεγόταν Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος, κακά τα ψέματα, απέκτησε νέο, γίναμε πελάτες μάλλον νέου παρόχου των ΗΠΑ της Αμερικής κατά βάση, αυτή, αν θέλετε, η αντικατάσταση. Προφανώς, λοιπόν, εδώ δόθηκε με αυτήν την εισβολή όλο το, και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, όλα τα επιχειρήματα και για τη νέα κυβέρνηση στη Γερμανία, αλλά και για τις δυνάμεις στις Βρυξέλλες να ξεκινήσουν αυτές τις κυρώσεις και έτσι να καταστρέψουν αυτές τις σχέσεις τις οποίες είχε επενδύσει πολύ η Ρωσία. Άρα και αυτό νομίζω πρέπει να το συνυπολογίσουμε, έτσι να προσθέσω και εγώ μια σκέψη στην απόφαση το 2014 να υπάρξει πολιτική λύση, η οποία πολιτική λύση ήταν και αυτή μια εξαπάτηση, όπως μας ενημέρωσε και η κυρία Μέρκελ, ότι πράγματι δεν ήταν μια μόνιμη λύση, ήταν μια λύση εξαπάτησης. Τώρα, εξαπάτησης Ρωσίας. Τώρα να πω και ένα μικρό σχόλιο για το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν όχι μόνο περιφερειακός γεωπολιτικός παίκτης, αλλά και ως παγκόσμιος, διότι αυτό διατείνεται ότι είναι, άλλωστε, από αυτά τα μηνύματα από τις Βρυξέλλες. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, κύριε Σαββίδη, με το θέμα το οποίο θέσατε και έχει να κάνει με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι την εμβάθυνσή της.
πρέπει να κάνουμε αυτή τη διαφοροποίηση, το διαχωρισμό, διότι νομίζω είναι άκρος εσφαλμένη αυτή η άκρατη διεύρυνση που έχει επεκταθεί. Και εδώ υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και στη χώρα μας και στην παρούσα κυβέρνηση που έχει δεχθεί να την είσοδο, την υποψηφιότητα νέων χωρών όπως είναι τα Σκόπια, η Αλβανία, που ξεκάθαρα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν θα πω τις διμερείς για να μην ανοίξω άλλη κουβέντα, θα πω τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, τους δημοκρατικούς θεσμούς. Εδώ λοιπόν πράγματι όταν ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να επεκταθεί δίχως να εμβαθύνει, η εμβάθυνση τι είναι? Είναι το να έρθουμε πιο κοντά, αυτή η λεγόμενη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και σύγκληση. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι προκαλείται και αυτή η αποδυνάμωση, διότι υπερεξαπλώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και νερώνει, θολώνει, και συν αυτό βλέπουμε ότι ακριβώς λόγω αυτής της άκρατης διεύρυνσης και της έλλειψης εμβάθυνσης έχουμε τις παραφωνίες στα εσωτερικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διάφορες φωνές οι οποίες δεν συμφωνούν με την κυβερνόσα ομάδα, θα την πω, στις Βρυξέλλες, με αποτέλεσμα πράγματι να μην μπορούμε να έχουμε μια συνετή, συνεπή και μια εξωτερική πολιτική η οποία έχει μια φωνή ίσως. Το οποίο το βλέπουμε περισσότερο από ποτέ ίσως τώρα στην διαμάχη μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα. Δεν υπάρχει αυτό το ενιαίο μέτωπο, ακριβώς διότι κάποιοι πολιτικοί ηγέτες, και δυστυχώς το βλέπω και στην πατρίδα μας, έχουν επιλέξει μια άκρατη διεύρυνση, η οποία αν θέλετε δεν τη θέλουν και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι ποτέ δεν ερωτήθησαν, και οι ελίτ στις κυβερνήσεις των κρατών μελών οδηγούνται σε αυτήν την εξάπλωση, περί αυτού πρόκειται, και όχι στο να γίνουμε ένα οικονομικά, αναπτυξιακά, πολιτιστικά, πολιτικά, και γιατί όχι και στρατιωτικά. Αυτό ήταν άλλωστε το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι της αδυναμίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προβάλλει την πολιτική της και την ισχύ της στην περιοχή, πόσο μάλλον πακούν. Κύριε Καλεντερίδη, έχετε δίκιο σε αυτή η περιγραφή που κάνετε. Το ζήτημα είναι ότι οι κοινωνίες πρέπει να διαμορφώσουν πολιτική αντίληψη για ποια Ευρώπη θέλουν. Ποια Ευρώπη θέλουν και να πιέσουν. Η τάση είναι αυτή που λέτε εσείς. Οι θύνουσες ελίτ των ευρωπαϊκών χωρών θέλουν ένα νέο ευρωπαϊκό χώρο για να πουλάνε τα προϊόντα τους. Τους ενδιαφέρει μόνο η οικονομία. Λοιπόν, όταν συνειδητοποιήσουν βέβαια ότι η οικονομία τους δεν μπορεί να αναπτυχθεί και δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική όσο δεν έχουν γεωπολιτικό εκτόπισμα, θα αρχίσουν να αλλάζουν ερώτα. Αλλά το θέμα είναι, πρέπει κάποια στιγμή οι ευρωπαϊκοί λαοί να έρθουν σε μια συνεννόηση μεταξύ τους και να πιέσουν για μια πολιτική σύγκληση και διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού κράτους. Εγώ είμαι αυτής της πολιτικής, γι' αυτό τα βάζω τα ζητήματα. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα, εάν δεν μπει σε μια ευρύτερη συνεργασία με κράτη τα οποία θα έχουν μορφή ομοσπονδιακή, θα εκλείψει. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που, όχι μόνο από την Τουρκία, εδώ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που από μικρότερες, πολύ μικρότερες χώρες. Την περιγελά, την παίζει όπως θέλει η Αλβανία. Ακόμη και τα Σκόπια, αν θελήσουν να την παίξουν την Αθήνα, θα την παίξουν. Μιλάμε δηλαδή για μια τραγωδία, για μια ανυπαρξία πολιτικής σκέψης, πολιτικής συγκρότησης, μιας πολιτικής συνοχής. Άρα κάπου πρέπει να ζήσουμε, να βρούμε ένα αποκούμπι για να επιβιώσουμε. Με αυτή την έννοια βάζω τα ευρωπαϊκά ζητήματα και το θέμα της Ομοσπονδίας, αλλά είναι άλλο ζήτημα. Αν έχετε να πείτε κάτι για τα ελληνοτουρκικά που ενδιαφέρεται από ό,τι βλέπω ο κόσμος, να μας το σχολιάσετε για να ικανοποιήσουμε και τους τηλεθεατές μας. Βεβαίως. Καταρχάς να πω ότι εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε από το διπλωματικό πρωτόκολλο. Τι εννοώ? Είδαμε στην Μεγάλη Βρετανία ότι για ένα θέμα που θεωρείται μείζον, το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, πράγματι υπήρξε μια ρήξη από την κυβέρνηση Σούνακ. Γιατί? Διότι αν θεωρεί η κυβέρνηση της Αγγλίας ότι αν ανοίξει ο ασκός του Αιώλου με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, θα ζητήσουν μετά οι Ιρακινοί, οι Σύριοι, δεν θα σταματήσει αυτή, θα αρχίσει να ξυλώνει το pullover. Άρα είναι μείζον θέμα. Όταν λοιπόν βλέπουμε σε αλλεπάλληλες επαφές μας με τους Τούρκους να παραβιάζει το διπλωματικό πρωτόκολλο, και εδώ ο πρέσβης μπορεί να επιβεβαιώσει, πρέπει προφανώς να υπάρξουν αντίστοιχου τύπου αντιδράσεις, ιδίως όσον αφορά εθνικά, μείζον εθνικά ζητήματα τα οποία τίθενται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Δεν πρέπει δηλαδή να δεχθούμε, αν θέλετε, αυτογκολ ή γκολ εντός έδρας, όπως έγινε για παράδειγμα με την επίσκεψη του Ερντογάν και στην Κομωτινή, να δεχθούμε τέτοιου τύπου παραβιάσεις του διπλωματικού πρωτοκόλλου, να είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε. Και με ουσιαστικό τρόπο, όχι με δηλώσεις και απαντήσεις, με ουσιαστικό τρόπο μέχρι και να μην πραγματοποιηθούν συναντήσεις εάν δούμε επεκτατικές δηλώσεις και πολιτικές.
Πολύ σωστά ανέφερε ο κύριος Πρέσβης το θέμα της Δωδεκανήσου, διότι πράγματι θα σας πω, επειδή το ξαναέψαξα καθώς μιλούσαμε και το βρήκα και από φιλοκυβερνητικά μέσα, δεν θέλω να πω για να μην τα διαφημίζουμε, πως πράγματι υπήρξε δήλωση του κύριου Φιντάν, ο οποίος μίλησε για την κατάσταση της τουρκικής μειονότητας στη Θράκη και των ομογενών μας στα Δωδεκάνησα. Άρα πράγματι υπάρχει μια αναβάθμιση των διεκδικήσεων της Τουρκίας και του ζητήματος του λεγόμενου του μειονοτικού. Έχει ανοίξει βεντάλια και αυτό λοιπόν είναι σαφές από την τουρκική πλευρά και εδώ πρέπει να πούμε ότι υπήρξε όλο αυτό το διάστημα από την λεγόμενη ψευτοδιπλωματία των σεισμών μέχρι και σήμερα έχει υπάρξει ένα κυβερνητικό αφήγημα, το έχουν υποστηρίξει και κυβερνητικά μέσα, το οποίο ουσιαστικά προέβαλε, αν θέλετε, αυτή την προσέγγιση, την ελληνοτουρκική φιλία, που ούτε λυκοφιλία είναι ξεκάθαρη αντίπαλη η Τουρκία του ελληνισμού σήμερα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό το αφήγημα έχει αρχίσει να αποδομείται όσο δεν το στηρίζουν τα φιλοκυβερνητικά μέσα. Δηλαδή με αυτού του τύπου τις δηλώσεις, το ότι πλέον αναβαθμίζεται, υπάρχει μια κλιμάκωση, μιλάνε για Τούρκους ομογενείς στα Δωδεκάνησα. Μάλιστα ο Ερντογάν χθες έκανε μια δήλωση και είπε ότι πρέπει να τα βρούμε με την Ελλάδα, γιατί από την Τουρκία, από τις ακτές, τις μικρασιατικές ακτές, μπορεί να φωνάξει και να σε ακούσουν στην ΚΟ. Δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο αυτό το σχόλιο, το να σε ακούσουν στην ΚΟ. Είναι αυτές οι διεκδικήσεις που θέτει η Τουρκία. Λοιπόν, υπάρχει μια. Έχει ανοίξει τη βεντάλια των διεκδικήσεων, έχει κλιμακώσει τις απειλές της την ίδια στιγμή που προσπαθούμε να φημώσουμε στη χώρα αυτές τις κλιμακώσεις από την Τουρκία, αυτές τις διεκδικήσεις. Δηλαδή, όλο το καλοκαίρι με την Μπύλα, τον τρίτο Ατύλα που εισβολεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, με τέτοιου τύπου δηλώσεις, με τη δέσμευση περιοχών στο Αιγαίο, με την αδειοδότηση σε γερμανικές εταιρείες για άδεια έκδοση Ναύτεξ, για άδεια ερευνών εντός της οριοθετημένης ΑΟΣ Ελλάδος-Αιγύπτου, όχι το κομμάτι που έμεινε εκτός, εντός της οριοθετημένης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης Ελλάδος και Αιγύπτου, η Τουρκία εξέδιδε άδειες από την Ατάλεια, ουσιαστικά διεκδικώντας μέχρι και αυτά που έχουμε οριοθετήσει με τους Αιγυπτίους. Ήταν λοιπόν σαφέστατη η κλιμάκωση και οι απαιτήσεις της Τουρκίας και έτσι έχει τεθεί το πλαίσιο. Και εδώ νομίζω ότι πραγματικά υπάρχει μια τεράστια χειραγώγηση και εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα, για αυτή τη συνάντηση ιδίως να πούμε ότι επειδή θα πρωτοστατήσουν όπως φαίνεται τα ΜΟΕ, τα οποία τα δημιούργησε ουσιαστικά το Μνημόνιο Συνεργασίας Γιλμάζ και Παπούλια το 1988 μετά τον Νταβός, τα ΜΟΕ ουσιαστικά τι είναι. Εδώ η Τουρκία θέλει να συντονίζουμε τα στρατιωτικά γυμνάσια στο Αιγαίο, τις στρατιωτικές ασκήσεις στο Αιγαίο. Δηλαδή είτε να μειώσουμε από κοινού τις στρατιωτικές μας ασκήσεις, είτε να ενημερώνουμε εμείς τους Τούρκους και αυτοί εμάς πότε θα γίνονται ασκήσεις στο ελληνικό Αιγαίο. Αυτό σας πληροφορώ ότι από το 1988, ο τότε αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Καψής, το είχε αναγνωρίσει και το είχε χαρακτηρίσει ως απόπειρα της Τουρκίας για συγκυριαρχία στο Αιγαίο. Δηλαδή να παίρνει τηλέφωνο Έλληνας ναύαρχος και ουσιαστικά να ενημερώνει και αν προκαλείται πρόβλημα να του λέει ο Τούρκος ναύαρχος μήπως να το πας πιο εκεί ή μήπως να το κάνεις άλλη μέρα την άσκηση. Αυτό ακριβώς λοιπόν που στείνεται εδώ, αυτό είναι τα ΜΟΕ, είναι η λεγόμενη συγκυριαρχία του Αιγαίου. Και βέβαια υπάρχει και το τελευταίο κομμάτι και κλείνω, υπάρχει το κομμάτι της αποστρατικοποίησης, το οποίο το είδαμε να γίνεται με την πρόφαση της υποστήριξης του κοινού μετόπου, το υποτιθέμενο κοινό μέτωπο κατά της Ρωσίας στην Ουκρανία, και το είδαμε ξανά πριν από 2 μήνες, πότε είχε έρθει ο κύριος Ζελένσκι στην πρωτεύουσα, στην Ελλάδα, όπου πράγματι πάλι του είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι θα μπορέσουμε να παραχωρήσουμε στον Ουκρανικό στρατό στοκαρισμένο προϊόν, στοκαρισμένα πυρομαχικά ή δεν ξέρω τι, τα οποία δεν υπάρχουν. Πολύ απλά η χώρα μας δεν έχει να δώσει ούτε σφαίρα. Λόγω αυτής της γεωπολιτικής απειλής που υφίσταται, της εθνικής απειλής που υφίσταται, δεν έχει να δώσει ούτε σφαίρα. Γίνανε υποσχέσεις, δόθηκαν υποσχέσεις, δεν μας είπαν ποια είναι αυτά τα στοκαρισμένα. Δόθηκαν ήδη όπλα στους Ουκρανούς, μας είπαν θα αντικαταστήσουν, δεν μας είπαν να τα αντικατέστησαν. Και όντως, αν αυτό είναι μια μερική αποστρατικοποίηση κατ' εντολή, αν θέλετε, της Τουρκίας. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα. Γιατί η Τουρκία έχει ανοίξει όλη τη βεντάλια. Θέλει βέβαια να κερδίσει και από τους Αμερικανούς τα F-16 και από τους Ευρωπαίους τα Eurofighter και από τους Ευρωπαίους την αναβάθμιση της ελληνιακής σύνδεσης ή να
να καταργηθεί το καθεστώς θεώρησης βίζας. Όλα αυτά λοιπόν θέλει να τα πάρει από την Ελλάδα με μια καλή, απλά τυπική συζήτηση με τον, με τον Μητσοτάκη, θα τα πάρει. Εάν δεν δει απέναντί του πράγματι τις ελληνικές θέσεις, όλα αυτά τα οποία έχει ως στόχους ο Ερντογάν, δυστυχώς θα φύγει κερδισμένος. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Φτυχίδη, σηκώστε το χέρι. Συγχαρητήρια στο Σταύρο, θέλω να πω. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Πρέσβη, εσείς... Έτσι, ακριβώς πρέσβη, αυτό συμβαίνει και όποιος δεν το βλέπει δεν καταλαβαίνει τι γίνεται απλά. Ναι. Λοιπόν, κύριε Πρέσβη, δώστε μας εσείς λίγο ένα background με το θέμα της 7ης Δεκεμβρίου και των συνομιλιών, διότι πρέπει... Έχει τώρα. Η αρχή αυτής της επαφής ήταν πολύ φιλόδοξη. Ακούστε. Ξεκίνησε ότι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, θα αρχόντουσαν εδώ υπουργοί, ξέρω εγώ, Τούρκοι κτλ. Πήγε στην Αθήνα και σιγά σιγά έχει περιοριστεί, θα περάσει εκεί μερικές ώρες ο Ερντογάν, δεν θα πάει και η Εμινέ, αυτό είναι μεγάλη παράληψη, μεγάλο μείον της επίσκεψης. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς καταλήγει. Έχουμε και την παρέμβαση στο διάστημα αυτό και των δύο πρώην πρωθυπουργών και προέδρων της Νέας Δημοκρατίας. Η περιφρονητική απάντηση στη συνέντευξη Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας ήταν η περιφρονητική απάντηση του Σαμαρά στην, με συγχωρείτε γιατί είπα Μητσοτάκη, στην πολιτική της κυβέρνησης. Έδωσε μια συνέντευξη ο κύριος Σαμαράς στην Καθημερινή και η Νέα Δημοκρατία απάντησε ότι είναι απόψεις του πρώην Πρωθυπουργού, καμιά αναφορά στο πρώην Πρόεδρο του κόμματος, τις έχουμε υπόψη μας, έχουμε άλλη πολιτική. Λοιπόν, δώστε μας μια εικόνα να καταλάβουμε. Τι πάει να γίνει κάτι? Λοιπόν, ακούστε, καταρχήν, τίποτα που ενοχλεί τη μία ή την άλλη πλευρά δεν πρόκειται να ανακοινωθεί. Δεν πρόκειται να υπάρξει κοινή ανακοίνωση τύπου. Δεν πρόκειται να τεθούν ζητήματα που θα διαφοροποιήσουν το μελλοντικό χειρισμό των θεμάτων από πλευράς των ειδικών, των εμπειρογνωμόνων και των υπουργών εξωτερικών. Γι' αυτό προφανώς η επίσκεψη παίρνει ένα χαρακτήρα επίσημης μεν συνεννόησης μεταξύ των δύο ηγετών. Ελπίζω να έχουμε επεξεργαστεί κάποιες μυστικές, ας το πούμε, συμφωνίες ή κείμενα που να μας βγάζουν από τις μεγάλες δυσκολίες που περιέγραψα προηγουμένως. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι στις 8 του μηνός, μία μέρα μετά την συνάντηση, θα μιλάνε όλοι για το κέρδος της ειρηνικής συμβίωσης, η οποία θα έχει έναν προσωρινό χαρακτήρα, γιατί δεν υπάρχει ειρηνική συμβίωση αν οι δύο αντίπαλοι δεν είναι εξίσου ισχυροί και αν η συσχέση αυτή δεν στηρίζεται στην ισχύ τους. Στα λόγια, θα αποφευχθεί η οποιαδήποτε ένταση που θα κλείσει το δρόμο για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Και οι επόμενες διαπραγματεύσεις είναι αυτές που είπε ο Σταύρος για τα ΜΟΕ, είναι αυτές που θα συζητηθούν σε επίπεδο εξειδικευμένων υπουργών, είναι αυτές που θα έχουν να κάνουν με τον τουρισμό και την οικονομία. Παρόλα αυτά, σε αυτήν την κλίμακα της συνεννόησης, η ισχυροποίηση της Τουρκίας θα είναι δεδομένη. Και από εκεί και πέρα, η δική της πολιτική θα είναι μια πολιτική δράσεων στον επόμενο χρόνο μετά την 7η Δεκεμβρίου. Και όχι αντιδράσεων στο τι θα κάνουμε εμείς ή τι θα πούμε εμείς. Επιμένω ξανά και κλείνω τη σημερινή παρουσία, ελπίζοντας ότι θα έχουμε μια έκτακτη εκπομπή στις 7 του μηνός, με το κλείσιμο δηλαδή της συνάντησης
στη Μεγάλη Βρετάνια ή πώς θα γίνει. Αυτό που επιμένω είναι ότι τίποτα δεν προμηνύεται θετικό εάν δεν αποφασίσουμε να ανασκουμποθούμε και να αναπτύξουμε τις δυνατότητες εθνικής μας ανάπτυξης. Και αυτό είναι ανάπτυξη στα εσωτερικά, στις υποδομές, στο στρατό, στα όπλα, στην οικονομία και στην εν γέννη στον συναγερμό των Ελλήνων για το μέλλον που έρχεται. Δεν εννοώ μόνο τους Τούρκους, εννοώ για το μέλλον των παγκόσμιων σχετισμών. Και να κλείσω μόνο με την ευχή να μην δούμε καμία απολύτως απομάκρυνση ή αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας. Μάλιστα. Λοιπόν, συμπερασματικά έχουμε μια επίμονη τάση διαμόρφωσης ενός νέου πολυπολικού κόσμου όπου μάχονται οι μεγάλες δυνάμεις. Ποιες θα είναι οι μεγάλες δυνάμεις. Αυτή η αντιπαλότητα έχει επιπτώσεις και σε εμάς και στους μικρούς λαούς και σε εμάς. Έχουμε μια προσπάθεια διαμόρφωσης περιφερειακών δυνάμεων. Αυτή η προσπάθεια έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις σε εμάς, διότι μέσα σε αυτές τις περιφερειακές δυνάμεις παίζει και η Τουρκία. Έχουμε λοιπόν μια κοινωνία η οποία έχει περάσει στη φάση της μεταλήθειας και από την ενημέρωση που δέχεται, εκείνο που θέλει να ακούει είναι αυτό που συμφωνεί με την άποψή της. Αν δεν συμφωνεί, γυρνάει σελίδα. Και έχουμε τουλάχιστον στην Ελλάδα μια αμοραλιστική κυβέρνηση και έναν άκρος αμοραλιστή πρωθυπουργό, πολιτικά αμοραλιστή, που η πολιτική του πλέον πρέπει να εμβάλλει όλους μας σε μια σκέψη. Να είμαστε σε μια επιφύλαξη. Όχι μόνο η εξωτερική του πολιτική, αλλά και η εσωτερική του πολιτική. Σε πολλά αποδομεί οτιδήποτε συγκροτούσε την έννοια του ελληνικού έθνους. Αυτά λοιπόν, νομίζω, αν έχει κάποιος να σχολιάσει στη διάθεσή του, γιατί έκανα και εγώ κάποιο σχόλιο κλείνοντας, αλλά νομίζω λίγο πολύ αυτός είναι ο δικός μου προβληματισμός. Ευχαριστώ το πάνελ που μας παρακολούθησε. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τον Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, ίσως μια άλλη φορά. Αλλά νομίζω ότι αναλύσαμε καλά τα ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους τηλεθεατές που μας παρακολούθησαν και σήμερα. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή.